Πίσω λοιπόν εδώ στο στούντιο που συζητάμε για τις εξελίξεις τις οποίες συμβαίνουν στην Κύπρο αλλά και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και βλέπουμε έναν ραγδαίες. Να πάω στον κύριο Γρίβα σε πρώτη φάση, διότι είπε ο κύριος Χάνκ, ο καθηγητής οικονομικών, ότι είναι αναπόφευκτη μια νέα χρεοκοπία της καλής τράπεζας και αυτό δημιουργεί, μάλλον χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου. Τι συνέπειες εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να έχει επιπλέον στο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου, αν θέλετε και με συνεργασία με την Ελλάδα? Εγώ, επειδή ο τομέας μου δεν είναι τα οικονομικά, θα κρατήσω μία δήλωση του καθηγητή περί της τρομακτικής τυφλότητος. Εγώ θα πρόσθετα και τη λέξη που υποθέτω λόγω ευγένειας δεν την είπε ο κύριος καθηγητής, της ηλθιότητος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, αλλά και στα επιμέρους εξουσιαστικά ιερατεία των χωρών της Ευρώπης, της Δύσης γενικότερα. Βλέπω ότι η Ευρώπη πυροβολεί τον εαυτό της. Δεν βλέπω απολύτως καμία λογική, πολλόδε μάλλον σοφία, σε αυτό που είπε και ο κύριος Δημαράς πριν, ότι η Κύπρος έχει τεθεί στο στόχαστρο και εξοντώνεται αυτή τη στιγμή. Ο ελληνισμός έχει τεθεί στο στόχαστρο. Δεν έχω απαντήσεις. Απλά για να συνεισφέρω στον προβληματισμό, θα έλεγα ότι είναι μια εξαιρετικά ασαφής κατάσταση σήμερα. Και ό,τι ασαφής. Ναι. Καταρχάς, έχει αλλάξει ολόκληρη η πολιτική γεωγραφία στη Μέση Ανατολή και ούτε ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει από εκεί μέσα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη η οποία να είναι βασισμένη σε δεδομένα. Φοβάμαι ότι δεν ξέρει και κανένας. Δηλαδή το Ισραήλ, για παράδειγμα, θέλει ή δεν θέλει να πέσει το καθεστώς Άσαντ. Υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι, παλαιοί αρχηγοί της Μοσάντ ή των στρατιωτικών υπηρεσιών και λέει προς Θεού μην αλλάξει το καθεστώς. Πρώτον, θα αντικατασταθεί με έναν πολύ πιο επικίνδυνο εχθρό, με πολύ πιο ευρείες σχέσεις με χώρες περιοχής. Τι θα γίνει το οπλοστάσιο της Συρίας εάν πέσει το καθεστώς? Και θα πέσει, εννοείται. Θα έχουμε μια Χαμάς ή μια Χεσμπολάχ ή άλλες οργανώσεις του μέλλοντος οπλισμένες με χημικά ή με βιολογικά όπλα ή με βαλιστικούς πυράβλους ή με προηγμένα αντιεροπορικά. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Επίσης, η Τουρκία τη θέλουν τόσο ισχυρή πράγματι τα μεγάλα μαγαζιά του πλανήτη? Κάποιοι τον θέλουν και πιέζουν πάρα πολύ. Κάποιοι άλλοι λένε προς Θεού. Υπάρχουν οργανώσεις που σχετίζονται με το βαθύ αμερικανικό κράτος και λέει εδώ φτιάχνουμε όχι το νέο Ιράν, φτιάχνουμε κάτι που η Βόρεια Κορέα μπροστά του θα οχριά. Για την Τουρκία συγκεκριμένα λέτε? Για την Τουρκία συγκεκριμένα, ναι. Πώς θα αντιδράσουν άλλες χώρες της περιοχής με μια πολύ ισχυρή Τουρκία? Το Ιράν για παράδειγμα, η Ρωσία. Εγώ λοιπόν φοβάμαι ότι βρισκόμαστε ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια σε έναν τόσο νεφελώδη κόσμο που εν παραλλήλω υπάρχουν και τόσο ολίγιστοι ηγέτες που δημιουργείται ένας τρομακτικά επικίνδυνος συνδυασμός. Είμαστε πάνω σε μια γεωπολιτική φιάλινη τρογλυκερίνη. Και δεν ξέρουμε πότε θα σκάσει. Μακάρι να υπήρχαν κοινικοί, σκληροί, ανθέληνες άνθρωποι, πιθανώς θα έλεγα τον Κίσιγκερ μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, ο οποίος έχει όμως ένα βαθύ γεωστρατηγικό νου και θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Δεν θέλω πάλι λόγω να πω χαρακτηρισμούς ακριβώς. Και λόγω της τρομακτικά μεγάλης ρηχότητας της γεωστρατηγικής που επιδεικνύουν οι ηγεσίες Ευρώπης για όλο αυτό το σύνθετο πλέγμα που έχει δημιουργηθεί, μέσα στο οποίο πετώντας αυτή την πέτρα στα λιμνάζοντα νερά με την Κύπρο της Ανατολικής Μεσογείου, ούτε ξέρουμε τι μπορεί να δημιουργηθεί και φοβάμαι ότι δεν το ξέρει και κανένας. Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά, με συγχωρείτε, λησμονήσαμε να αναφέρουμε και το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ο Τσαλάν και οι Κούρδοι, ναι, βέβαια, έτσι δεν είναι, άλλο πάλι κήρυξαν, ναι, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο βλέπετε πώς απομονώνεται η Κύπρος και ο ελληνισμός. Τον αποκλεισμό λέτε. Επιμένω, ναι. Μάλιστα. Ο ελληνισμός, στόχος είναι ο ελληνισμός, το πιστεύω ακράδαντα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος πλούτος στο Ιόνιο, στην Κρήτη, στην Κύπρο και να αφήσουν μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτά που ο Θεός και η φύση της έδωσαν. Μα δεν έχει να δούμε όμως. Γι' αυτό πολιτικά προσεγγίζοντας το θέμα, είναι η στιγμή που θα πρέπει να ομονοήσουμε. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών, κύριε Δημαράκη, και θα πρέπει να το δείτε όλοι μαζί, ο καθένας ξεχωριστά, να καθίσει κάτω, να κάνει μια ενδοσκόπηση και μετά να καθίσει με τους συντηρητημόνες του. Ότι θα πρέπει να υπάρξει ομόνοια εθνική. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για να αντιπαρατηθέμεθα μόνο με κομματικούς στόχους και σκοπούς. Λοιπόν, θα σας ακούσω. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε όμως, να συνδεθούμε με την Ρωσία και με τον κύριο Άλεξ Νεκράσοβ. Ο Αλεξάνδρ Νεκράσοβ λοιπόν είναι πρώην ειδικός σύμβουλος του Κρεμλίνου και σύμβουλος του Ρώσου Υπουργού Οικονομικών από το 2003 μέχρι το 2005 σε θέματα συνεργασίας Ρωσίας-Δύσης. Να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Νεκράσοβ, καλησπέρα.
Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω είναι ότι υπήρξε ένα πολύ σοβαρό κούρεμα στις καταθέσεις Ρώσων επιχειρηματιών και μιλάμε για ποσά τα οποία ενδεχομένως να ξεπερνούν και το συνολικό, το σύνολο των καταθέσεων της Κύπρου. Πόσα από αυτά περίμεναν οι Ρώσοι ότι θα χάσουν και πολύ περισσότερο θα γίνει κάτι προκειμένου να διεκδικήσουν τα χρήματα αυτά πίσω οι Ρώσοι επιχειρηματίες και οι Ρώσοι παράγοντες? Μάθαμε σήμερα ότι θα υπάρχει ένα κούρεμα 60%. Ναι. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνετε απαράδεκτο. Είναι ουσιαστικά κλοπή, ληστεία. Mm-hmm. Ποιο είναι το επόμενο βήμα όμως στην περίπτωση αυτή, τι θα κάνουν οι Ρώσοι? Κατά πρώτον, θα υπάρχουν κάποιες διπλωματικές κινήσεις που θα γίνουν. Mm-hmm. Προς την Κύπρο ή στην Ευρωζώνη, έχει διαφορά? Μιλώ για τους επίσημους αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης, οι οποίοι συζητούν πίσω από τις κάμερες με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Και βεβαίως παράλληλα με την κυπριακή κυβέρνηση. Μετά υπάρχει η πιθανότητα κάποιας κίνησης σε νομικό επίπεδο. Εκ μέρους των Ρώσων καταθετών. Εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πιθανόν της κυβέρνησης της Κύπρου. Σε κάποια δήλωση σας, κύριε Νεκράσοβ, είπατε ότι η Ρωσία σίγουρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και υποθέτω ότι δεν μιλάτε μόνο για τα νομικά μέτρα και τις αγωγές που ενδεχομένως θα γίνουν κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά αφήνεται να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν κάποιο είδους αντίπεινα από τη Ρωσία. Τι εννοείτε με αυτή τη δήλωση? Όχι, δεν αναφέρομαι σε χρήση βίας ή σε κάποια άλλα μέτρα που θα λάβουμε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αποφασιστούν στα δικαστήρια. Η Τρόικα, μαζί με την Κυπριακή κυβέρνηση, ουσιαστικά παρέβησαν τον νόμο και όλους τους κανόνες του παιχνιδιού. Διότι, αν και άλλες χώρες προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, θα προκληθεί χάος στο τραπεζικό σύστημα συνολικά και στην οικονομία. Κάποιοι ίσως πιστεύουν ότι επειδή ο πρόεδρος Πούτιν δεν μίλησε με επιθετικό τρόπο, ίσως πιστεύουν ότι οι Ρώσοι θα το καταπιούν σε εισαγωγικά αυτό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι συνολικά οι Ρώσοι θα χάσουν, αν ακούσαμε καλά, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν άκουσα το ποσό. Αν μπορεί να το επαναλάβει. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Mm-hmm. Άρα, τι προτείνετε, μάλλον ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που έχετε πέρα από τα νομικά μέτρα που θα λάβει η Ρωσία, όπως τουλάχιστον μας είπατε προηγουμένως? Πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο, γιατί στο παρελθόν είδαμε ότι η Ρωσία διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία πρόκειται να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου. Η ρωσική κυβέρνηση έχει μάθει, έχει αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ίδια την ρωσική κυβέρνηση και την οικονομία της. Αυτό λοιπόν το θέμα θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ναι. Και ήδη ρωτώ κάποιους Ρώσους αξιωματούχους εάν μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη δράση, την ενέργεια σε νομικό επίπεδο, μέσω παροχής νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Και η απάντηση είναι ποια? Θα το πούμε διαφορετικά. Πρόκειται να γίνει ένας πολιτισμένος πόλεμος. Πολιτισμένος πόλεμος. You said civilized war, right? Ναι. Με την έννοια ότι δεν θα υπάρχουν θερμά φαινόμενα, θερμά επεισόδια. Mm-hmm.
Να ρωτήσουμε τον κύριο Νεκράσοφ, πώς εκτιμά το γεγονός ότι ενώ ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σαρής, επισκέφθηκε τη Ρωσία σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια, η Ρωσία ωστόσο είχε κλειστά τα αυτιά της και δεν έκανε ουσιαστικά καμία παροχή βοήθειας ούτε για μισό δισεκατομμύριο. Γιατί αυτή η κολυσιεργία? Κατά πρώτον, για ποιο λόγο πρέπει η Ρωσία να δώσει περισσότερα χρήματα από τη στιγμή που η Κύπρος παραμένει μέλος της μέρους Ευρωζώνης και αυτό αποτελεί καθήκον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να παρέχει δηλαδή ένα πρόγραμμα σωτηρίας για την Κύπρο. Αν οι Κύπροι είχαν έρθει στους Ρώσους και έλεγαν «Φεύγουμε από την Ευρωζώνη, διότι η Ευρωζώνη μας καταστρέφει», τότε η ρωσική κυβέρνηση θα είχε δείξει κατανόηση, θα είχε καταλάβει ότι πρόκειται για μια έκκληση για βοήθεια εκ μέρους μιας χώρας η οποία απομακρύνεται από την Ευρωζώνη. Άρα θέμα γεωπολιτικό τίθεται στην προκειμένη περίπτωση. Γιάννη, αν μπορείς να επαναλάβεις. Θα ήταν λοιπόν θέμα γεωπολιτικής σημασίας μόνο και μόνο να προσφύγει η Κύπρος στη Ρωσία έτσι ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Ευρώπη. Ουσιαστικά δηλαδή να δημιουργήσει ένα καινούριο προγεφύρωμα για τη Ρωσία ώστε να κατέβει στη Μεσόγειο, αφού η Συρία πλέον δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Μιλούν οι άνθρωποι για στρατιωτικές βάσεις. Η Ρωσία πρέπει να χρειάζεται μάλλον να μετακινηθεί από τη Συρία στην Κύπρο. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσω κάτι σε εσάς. Η Ρωσία είναι μια πυρηνική υπερδύναμη. Όλες αυτές οι στρατιωτικές βάσεις χρειάζονται για να επιλύουν τοπικά ζητήματα. Αν φτάσουμε στο χειρότερο σενάριο, τότε δεν χρειάζονται αυτές οι βάσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε από θέση ισχύως. Η Αμερική χρησιμοποιεί αυτές τις βάσεις σε όλο τον κόσμο για να ασκεί επιρροή στις οικονομίες. Ναι. Η βάση ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι οι ναυτικές βάσεις δεν είναι το διακύβευμα για τη Ρωσία. Τότε για ποιο λόγο είχε δημιουργήσει η Ρωσία μια βάση στην Συρία και προσπαθεί με νύχια και με δόντια, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον, από ό,τι ακούγεται, να τη διατηρήσει, αν δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία? Πρόκειται για μια παλαιά βάση στη Συρία. Ναι. Υπάρχει και για πολλά χρόνια. Η ρωσική επιρροή στην Ρωσία επιτρέπει... Στη Συρία. Μάλλον αυτή η βάση επιτρέπει στη Ρωσία να βοηθήσει στην μη εξάπλωση της σύραξης στη Συρία. Και αυτό που κάνουν οι σύμμαχοι είναι ουσιαστικά μετατρέπουν μια εμφύλια σύγκρουση σε αιματοχυσία. Αν θέλετε οι Ρώσοι να φύγουν από εκεί και αν θέλουν κάποιοι να σταματήσουν η εμπλοκή των Ρώσων, τότε θα έχουμε έναν περιφερειακό πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό θα συμβεί. Άρα είναι ο εγγυητής της ειρήνης κατά κάποιο τρόπο η Ρωσία στην περιοχή, αυτό λέτε? Προσπαθεί να βρει μια λύση χωρίς να υπάρχει εξάπλωση των συγκρούσεων σε όλη την περιοχή. Κύριε Νεκράσοφ, αληθεύει ότι στην προσφορά του ο κύριος Σαρής εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης ήρθε ουσιαστικά να κάνει μία πρόταση λέγοντας ότι δώστε μας τα χρήματα από τη ρωσική πλευρά για να βοηθήσετε τη χώρα μας και από εκεί πέρα να δούμε τι ανταλλάγματα μπορείτε να έχετε? Γιατί ακούστηκαν πληροφορίες ότι η Ρωσία ζήτησε σοβαρά ανταλλάγματα και μάλιστα επί πίνακι φακής. Η Ρωσία ενεπλάκη